νέες καθυστερήσεις στο έργο του ορεινού καταφυγίου στον Ψιλωρίτη, καθώς προέκυψαν ζητήματα στατικής ενίσχυσης στην υποδομή του χιονοδρομικού, με τον Δήμο Ανογείου να εκπονεί μελέτη και να διεκδικεί επιπλέον χρηματοδότηση για τον φιλόδοξο αυτό σχεδιασμό, ο οποίος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού. Κατά την εκτέλεση εργολαβίας του έργου που έχει ανατεθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης, αναδείχθηκε μια αδυναμία σε κάποια τμήματα του κτηρίου, τα οποία χρήζουν στατικής ενίσχυσης, κάτι το οποίο αμέσως μας οδήγησε στη διαδικασία να εκπονήσουμε μελέτη στατικής ενίσχυσης του κτηρίου, ώστε να έρθει να προστεθεί στην συνολική παρέμβαση την οποία κάνουμε στο χώρο. Άρα λοιπόν αυτό μας βάζει μια καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, αλλά πιστεύω, επιπλέον καθυστέρηση πιστεύω σίγουρα ένα χρόνο, αλλά το πιο κρίσιμο είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για τη στατική ενίσχυση. Το χιονοδρομικό φάντασμα στο Ψιλωρίτη θα μετατραπεί σε ορεινό καταφύγιο και πεδίο δραστηριοτήτων χιονιού, ενώ το καλοκαίρι θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φυσιολατρικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι οι όροι ασφαλείας σε τέτοια υψόμετρα και με τέτοιες συνθήκες είναι πρώτο σε προτεραιότητα και μέλημα της περιφέρειας Κρήτης και μέλημα δικό μας. Οι άλλες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποια φάση? Οι άλλες εργασίες είχαν ξεκινήσει να υλοποιούνται, αλλά από την αποξήλωση των παλιών τμήματων αναδείχθηκε και η αδυναμία η οποία υπήρχε στο κτίριο. Είναι στις πίσω αίθουσες οι οποίες είχαν προστεθεί. Θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο κοστοβόρα η παρέμβαση, ωστόσο όμως από μόνη της η διαδικασία έχει μια χρονοκαθυστέρηση. Στόχος του Δημάρχου Ανογείων είναι το έργο να υλοποιηθεί εντός του 2025, ώστε να μπει σε εφαρμογή ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση τουρισμού. Το κτίριο αυτό θα έρθει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας στον ορειβατικό τουρισμό, όπου κατά τη χειμερινή περίοδο θα έχει να κάνει με αθλήματα χιονιού, αλλά και κατά την καλοκαιρινή περίοδο για πεζοπορίες, για αναρριχήσεις, για διαδρομές με ποδήλατα, όπου θα δώσει μια μαγευτική εικόνα διατρέχοντας όλη τη βόρεια πλαγιά του Ψιλωρίτη. Ο σκοπός είναι να ενεργοποιήσουμε εκεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, να ενεργοποιήσουμε φορείς οι οποίοι ήδη ασχολούνται είτε με το χειμερινό τουρισμό είτε με τον καλοκαιρινό ορεινό τουρισμό.